Λοιπόν, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ο προσκεκριμένος που ε, αναφέραμε βρίσκεται ήδη κοντά μας, πρόκειται για τον αγαπητό μας δικηγόρο κατά το επάγγελμα, περιφερειακό σύμβουλο yeah. σε ό,τι αφορά πρώην περιφερειακό σύμβουλο, τον αγαπητό μας Νίκο Παπα-Νικολάου. Ο Νίκος, ο Παπανικολάου δεν έρχεται συχνά στην εκπομπή, παρά τις πιέσει που ασκούνται. Αυτά τα ομολογώ δημόσια εγώ, έτσι για να έχουμε την απόδοση της αληθείας. Παρ' όλα αυτά, όταν έρχεται, έρχεται αποφασισμένος να πει πράγματα και θα λέγα, θα τολμούσα να πω ότι μαζί στοιχειοθετούμε θέματα που συνήθως απαξιώνονται τεχνιέντος τι περισσότερε φορές, αποσιωπούνται, ή αν θέλετε να το ομολογήσουμε γι' αυτό δημόσια, δεν υπάρχει το ανάλογο θάρρο για να αναδειχθούν σαν θέματα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ανάλογο με το θάρρο είναι το θέμα που θα σηκώσει. Έτσι, αν έχει σκότσια, το πα. Το φορτώνει το, το γαϊντουράκι σου. Αν δεν έχει σκότσια ή αν χρωστά, τότε τα θέματα σου φαίνονται αδιάφορα. Ενώ τα περισσότερα εξ αυτών έχουν πραγματικό εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλώ όρισε, αγαπητέ Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Επίσης. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε όπω πάντα. έτσι. Λοιπόν, ε, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί είσαι και ένα εξαιρετικό ε, νομικό. Να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό τέλο πάντων. Εγώ το χαρακτήρισα δημόσια ω ε, μια αποδοτική καραμέλα που τη χρησιμοποιεί το σύστημα. Προηγουμένω, μάλιστα έκανα μια αναφορά ότι πάμε να καταργήσουμε όλε τι αξίε. Πεδόφιλοι εκπαιδευτικοί, δικαστικοί επίορκοι. Ε, ε, γιατροί επίορκοι επίση και πάει λέγοντα. Και δια του παραδείγματο να ευτελίσουμε όλη την κοινωνία. Είναι μια οργουελική τεχνική. Έχουμε και μια ε, είδηση η οποία έπαιξε πάρα πολύ, συνεχίζει ακόμη διότι έχουμε κλείσει στον εισαγγελέα εξαίρετων έτσι νόμο μαθών όπω είναι ο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Θα αναφερθούμε τώρα μαζί σε αυτή τη κουβέντα. Ε, την κουβέντα. έχουμε το ζήτημα τη εξαγορά των βουλευτών, λέει, ξαφνικά προέκυψε. Βέβαια η κοινωνία κάχασε, Πρέπει να το πούμε αυτό γιατί είπε τώρα, εντάξει, ε, ε, συμβαίνουν και αυτά. Και μέσα στο κοινοβούλιο έχουμε και τέτοια. Αυτό είπε η κοινωνία. Αλλά αυτά χρειάζονται αποδείξει. Είμαστε λοιπόν σε αυτήν τη διαδρομή τώρα. Καλούνται άνθρωποι, πολιτικοί κυρίω παράγοντε, στον εισαγγελέα, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Θα μα πει και για το πώ έχει αυτή η διαδικασία. Πόσο μπορεί αυτό το δικαστήριο να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Γιατί όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την κουβέντα εξαγορά αγορά βουλευτών. Καταγγέλθηκε. Να μου πεις και τη γνώμη σου γιατί τελικά προέκυψε ένα τέτοιο θέμα, τι, τι προσφέρει και σε ποιον αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, από ό,τι έμαθα, σήμερα κατέληξε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ναι. Ε, έχει την σχετική πολιτική και νομική κουλτούρα να περιγράψει αυτά που γνωρίζει. Θα δούμε την εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Στο ερώτημα αν έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να παρέμβει νομικά, έχει δικαίωμα να παρέμβει δικονομικά και θεσμικά. Άρα παντώ λοιπόν, ναι, έχει δικαίωμα να παρέμβει νομικά, δικονομικά και θεσμικά. Και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τώρα, το ερώτημα που μπαίνει είναι, γιατί τώρα αυτό... Με ρώτησε κάτι γνώμη. Ναι, ναι. Γιατί τώρα αυτό ο κόσμο το έχει τύπανο και εμεί κρυφό καμάρι. Δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί εξαγορά. Α, να θυμίσω κάτι τώρα. Νομίζω ότι έρχεται και μα προσφέρεται όσο ό,τι καλύτερο για την κουβέντα μα. Σαν σήμερα, σαν σήμερα, γιατί έχουμε μανία με τι επιτυχιακέ αναφορέ. 21 Οκτωβρίου του 1992, 22 συναπτά έτη πριν, σαν σήμερα επαναλαμβάνω, Έχουμε την φυγή Σαμαρά, Αντώνη Σαμαρά, ναι. Αυτός που μετά από 22 χρόνια έγινε πρωθυπουργός. Τη φυγή από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τότε τι προέταξαν ότι η διαφωνία και η αιτία της φυγής, της αποχώρησης από τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά τότε, ήταν η ονομασία των Σκοπίων. Εδώ το σκάς το χαμόγελο δεν μπορείς να το κρατήσεις, γιατί έρχεται αμήλικτη η επόμενη πραγματικότητα και σου δείχνει τα πράγματα. Τα έχουμε μπροστά μα τώρα, θα δούμε τελικά τι αποφασίστηκε τότε, τι υπηρέτησε τότε η φυγή Σαμαρά και αν τελικά εκ του αποτελέσματο τότε υπηρέτησε πραγματικά τον εθνικό στόχο ή φρόντισε να συμβάλλει στο να καταλήξουμε σε μια τραγωδία. Εκ του αποτελέσματος, ο νούπο θα το έχουμε, αυτό προσπαθούν να μας κρύψουν τον τελευταίο καιρό, αλλά θα υπάρχει κατάληξη γιατί έχουν αποφασίσει μεγάλε δυνάμει. Οι οποίε πάντα επιβάλλονται με το δικό του τρόπο σε αυτήν την κατά τα άλλα αξιοπρεπή και αξιόμαχη και αυτόνομη και αυτεξούσια πατρίδα. Λοιπόν. Στο ερώτημά σου, λοιπόν, Ευγένεια, το προηγούμενο, μπαίνουν τα εξή εύλογα ερωτηματικά. Ο κύριο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, σχολιάζοντα την παρέμβαση τη εγκαλία Πάγου, είπε τα εξή ότι η παρέμβασή της είναι δικονομικά και θεσμικά επιβεβαιωμένη και θα αποδειχθεί, θα, απο, θα αποδειχθεί η άθλια συναλλαγή. Και ρωτώ, πώς γνωρίζει ο κ. Αντιπρόεδρος την εξέλιξη την νομική. Και δεύτερον, μήπως αυτό αποτελεί έμιση καθοδήγηση. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, πριν λίγες μέρες στην α, ψήφο εμπιστοσύνη, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είπε τα εξή. Απευθύνθηκε σε αρχηγό κόμματο τη Αντιπολίτευση και του είπε: Εσύ, η παρέα σου, η παρήτσα σου και η τρομοκρατία. Γιατί δεν παρενέβη η εισαγγελία στα Λιουπάγου και να ρωτήσει, αρχηγό κόμματο έχει σχέση με την τρομοκρατία. Πριν δέκα μέρε περίπου, η κυβερνητική εκπρόσωπο είπε γραπτό τα εξή. Αν εκλήγει το τάδε κόμμα στην κυβέρνηση, θα φύγουν τα χρήματα από τι τράπεζε. Θα πάρει κόμμα τα χρήματα. Γιατί yeah. δεν παρενέβη η εισαγγελέα. Επίση, ο κ. Πρωθυπουργό στη Βουλή, στην Πικατάκη, είπε τα εξή. Ο κύριο Ο αρχηγό κόμμα τη αντιπολίτευση έχει σχέση με κάποιε συνιστώσει οι οποίε έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Γιατί λοιπόν δεν παρενέβη και εκεί η κυρία Σαγγελέα, Εύλογα ερωτήματα. Φυσικά. Αυτά. Εύλογα, ρητορικά βεβαίω, γιατί ενέχουν και την απάντηση μέσα. Και νομίζω ότι καλό είναι να αρχίσει το μυαλό μα να στροφάρει ω προ αυτά τα ερωτήματα, γιατί όχι να τα θέτουμε και εμεί οι ίδιοι προ αυτού, και να καταβάλουμε μια προσπάθεια τέλο πάντων να δώσουμε και κάποια αξιόμαχη απάντηση. Γιατί εδώ είναι σαν να έχουμε ομολογήσει την ήττα μα από την ίδια την θολούρα, από την ίδια την, την αντάρα. Λοιπόν. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το θέμα, να μου πει ε, αν κατά την προσωπική σου εκτίμηση, πολιτική πάντα, διότι υπήρξε εμπλεκόμενο και συνεχίζει να είσαι ένα ολοζώντανο πολιτικό, αν υπάρχουν στοιχεία ιστορικού τύπου, αν θέλει, που αποδεικνύουν την εξαγορά βουλευτών. Και εγώ θέτω ένα ρητορικό ερώτημα, αλλά το θέτω τέλο πάντων, γιατί θέλω και τη δική σου απάντηση. Έχουμε αποστασίες, έχουμε πολλά. Η ιστορία έχει γράψει για τους Έλληνες πολλά πράγματα. Θέλω την προσωπική σου εκτίμηση. Να αναφερθούμε στα τελευταία 50 χρόνια. Ναι. Όχι. Ας αναφερθούμε σε αυτά που τέλος πάντων είμαστε κοντά. Μετά την εμφύλιο πόλεμο, το 1952, ο Γαρουφαλιάς και ο Παπαντρέου προσχωρούν στο συναγερμό του Στατάκη Παπάγου. Ναι. Και, ο Τσαρ... και με αυτή την κίνηση και Τσαρδάρης... έχουμε, έχουμε και κυβέρνηση Παπάγου Και μετά. ο Τσαρδάρη προσχωρεί από την δεξιά στους φιλελεύθερου. Ποιο λοιπόν προσχώρησε, ο κ. Παπανδρέου, ο Γιώργιο. Αυτό που ήταν ο πρωθυπουργό τη απελευθέρωση. Στο Κάιρο όμω. Το δεξί χέρι του ελευθερίου Βενιζέλο. Ναι, στο Κάιρο όμω, έτσι να το προσθέσω και αυτό. Εντάξει, τώρα ε, πρωθυπουργό τη απελευθέρωση. Πάντω στην Αθήνα που πεινούσε και πέθανε και λιμοκτονούσε και 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 δεν ήταν κανένα από αυτού. Είχαν φροντίσει να πάνε σε ασφαλέ σημείο. Εντάξει. Το προσέθεσα απλώ. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο 1958. Με κυβέρνηση τη ΕΡΕ, πρωθυπουργό των Καραμαλή, Στο επαιδικό συμβούλιο, ο Ράλη, ο Αποστολίδη και ο Παπαγεγόρα γίνονταν εξάρτητοι. Του ακολουθούν άλλοι 12 βουλευτέ, ο Μήτρο, ο Νικολίτσα, ο Γκερδιστάχτη. Πάει στους 149. Προκυρήσει οι εκλογέ. Ο ίδιο ο Καραμαλή αυτή την κίνηση τη χαρακτήρισε συνωμοσία του Παλατιού. Ο ίδιο ο Ράλη ζήτησε συγγνώμη και είπε έκανα λάθο. Και αν πάμε στο βιογράφο του Καραμαλή, το Good House, έγραψε επιλέξε τα εξή. Υπήρξε δολοπλοκία με ευρύτερε διαστάσει. Πάμε στο 1965. Το καλοκαίρι του 1965, το οποίο ήταν επαρχή πολλών δεινών για τη χώρα μα. Ο, Παπα, ο... Γαρουφαλιά, υπουργό Εθνική αρνείται να παρατηθεί. Ο Παπαντρέο πάει στο παλάτι για να ζητήσει προόρισε εκλογέ. Το παλάτι τον υφνιδιάζει, έμαθε πριν τι έχει συμβεί, τον υφνιδιάζει και ορίζει πρωθυπουργό τον Νόβα Αθανασιάδη, ο οποίο δεν μπορεί να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, ποιον βάζουν πρωθυπουργό, τον Ηλία Τσιριμόκο, αυτόν που ήταν υπουργό στην κυβέρνηση του βουνού τη κατοχής. Δεν μπορεί και αυτός να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια βάζουν τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Παρεμβαίνει Παναγιώτη Κανιλόπουλο, Μαρκεζίνη και τα γνωστά 40 βουλευτών έστω ότι έχουμε κυβέρνηση. Τι έγινε τότε, Θα αναφερθώ μόνο σε ό,τι έχει ληχθεί τότε και ό,τι έχει καταγραφεί τότε. Ο ίδιο ο Παναγιώτη Κανιλόπουλο, αρχηγό τη ΕΡΕ, παραδέχεται και αναγνωρίζει ότι υπήρξε άθλια δόντια και άθλια διαπλοκή. Ο Γιώργος Μαύρο, πρόεδρο τη Εθνική Τράπεζα τότε, κατήγγειλε τον Τον Πάπας για, χρηματο... για... για χρηματική συναλλαγή. Στη συνέχεια, εκείνη την εποχή, ο... υπήρχε ένα Γάλλος πολιτιολόγο, ο Ζαν Μεϊνό, ο οποίο ασχολήθηκε με την ελληνική πολιτική βιογραφία. Ανέφερε, κατέγραψε ότι εκείνη την εποχή παρενέβησαν εφοπλιστές, επιχειρηματίε, και βιομήχανη. Τι απέκτηνε οι πρωταγωνιστέ, Παπαλιγούρα, αντι, αντιπρόεδρο. Ε, Στεφανάκης, ε πα, Παπασπύρου, αντιπρόεδρο τη Βολή. Στεφανάκη, υπουργό δικαιοσύνη. Πάμε μετά τη μεταπολίτευση. 1980. Ο Αθανάσιο Κανιλόπουλο περνάει στη Δημοκρατία. 180 καραμαλίε. Εκτέκτη πρόεδρο ο Καραμαλή. Φεύγουμε από το 1980. Πάμε στο 1991. Εκλέγεται βοληυτής ο Κατσίκης με 163 ταυρούς, περίπου 200 ταυρούς, με τη Διάννα. Ο Μητσοτάκης είχε 150. Προσχωρεί ο Κατσίκης στο Μητσοτάκη. Από το Πάει 151. Ο Στεφανόπουλος εκλέγεται πώ της, της Δημοκρατίας. Πάμε στο 1993. Ο σημερινό Πρωθυπουργό ανατρέπει το Μητσοτάκι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των πολιτικών αντιπαραθέσεων και εκτροπών ή άλλω όπω λέγεται, όπω ο καθένα μπορεί να του να τους χαρακτηρίσει. Ναι, εδώ όμως... Εγώ προσωπικά, Ευγενή, εκτιμώ ότι και άλλα πολιτικά γεγονότα έχουν ερωτηματικά. Και άλλα γεγονότα για μένα δεν έχουν απαντηθεί. Θα το πούμε τώρα ή μετά. Όχι, θα τα πούμε. Αφού μου δώσει τον χρόνο να θέσω ερωτήματα πάλι, διότι μου αρέσει πάρα πολύ τώρα. Ουσιαστικά είσαι ένα καλό, ζωντανό κομμάτι τη εκπομπή, αναφέροντα κυρίω τα ιστορικά στοιχεία, γιατί το συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή. Για να απαντάμε άμεσα, κάθετα και κυρίω ε, χωρί υπεκφυγέ, γιατί η ιστορία τα διδάσκει όλα αυτά που ανέφερε, και να καταλαβαίνει ο κόσμο ότι υπάρχουν τα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία για να αποδειχθεί το καλύτερο ή το χειρότερο. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε κάποια από αυτά. Να σταθούμε αν θέλει. Ε... Αυτά που ανέφερα. Ναι, αυτά που ανέφερε. Γιατί έχουν και άλλη... υπάρχουν και άλλα ε, γεγονότα που εγώ τα θεωρώ πολύ σοβαρά και με μεγάλε πολιτικέ συνέπειε. Φυσικά. Μα θα έρθουμε και στο σήμερα όμω. Mm. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στο κοινοβούλιο. Να πω. Δεν έχουμε συναλλαγή αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Να σας απαντήσω. Δεν έχουμε εκτροπή. Να σας απαντήσω. Τι έχουμε. Να σα απαντήσω. Ήμουν ναι. ονομαρχιακή το Πασόκ και ποτέ δεν αντιλήφθηκα και μέχρι σήμερα υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό, τι συνέβη και ο Ανδρέας Παπαντρέου εκτέλεσε πολιτικά το Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τότε. Δεν κατάλαβα ποτέ τι συνέβη, δεν μάθαμε ποτέ, τι συνέβη τότε με τα έγχρωμα ψηφοδέλτια την δεκλήγιο του Μέχ μέχρι και σήμερα υπάρχουν ερωτηματικά. Τι συνέβη και ανετράπη ο Κωνσταντίνος Καραμαλή, πρόσφατα κυβέρνηση. Πώ και γιατί ανετράπη Γιώργο Παπαντρέου. Γιατί αποχώρησε ο Κατζαφέ από την συγκυβέρνηση. Ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα, πρόσφατα. Δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Γνωρίζουμε. Όχι. Πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ και πολιτική ανομαλία, πολιτική εκτροπή και τι αλληπάλληλε εκλογέ. Είχαμε παλιότερα τρει συνεχόμενε πολιτικέ Αναμετρήσει, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να... οι, προς... οι τελευταίε εκλογέ είχαμε αναμέσει Μάιο και Ιούνιο, γιατί η συγκυβέρνηση δεν έγινε την πρώτη φορά. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ναι, με νομικά, συνταγματικά είναι αποδεκτό, αλλά πολιτικά αυτέ οι εξελίξει μέχρι σήμερα έχουν μείνει αναπάντηση γιατί συνέβησαν και ότι θεωρώ και αυτέ εγώ εκτροπέ. Για ποιο λόγο λοιπόν οι τελευταίε εκλογέ δεν έγιναν συγκυβέρνηση από την 1η πορή... από το... από Μαου. Δεν του βγήκαν τα νούμερα. Η φόβη για το τι μπορεί να προκύψει με του αριθμού, με τι ε, συνθέσει, με όλα αυτά. Λοιπόν, με θέλω... ρώτησε. Ευγέννη, με ρώτησες τώρα τι συμβαίνει σήμερα στη, στη Βουλή. Ναι. Μα έχουμε 20 και πλέον πράξει νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό είναι δημοκρατικό. Θα σας πω να για το αυτό. θέσω έτσι. Θα σα πω μετά γι' αυτό. Να κλείσω όμω στο προηγούμενο ερώτημά σου. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τι ηγεσίε από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο, τα κόμματα και του θεσμού. Ναι. Η σημερινή κατάσταση σε επίπεδο ηγεσία, τμήμα τη πολιτικής σε πολιτική ηγεσία, κατέχει είναι σε κατάσταση παρακμής. Έχουμε καθημερινά συγκοφαντίες, ψέματα, χαρακτηρισμούς και, ψέμα, και πολλές απάτες. Το ανέφερα προηγουμένω, το βάπτισα ω φαινόμενο εθνικού διχασμού. Αυτό είναι προϊόν παρακμής. Τι πρέπει να γίνει, μόνο. Σα είπα και άλλη φορά. Τα φαινόμενα παρακμής αντιμετωπίζονται μόνο από την κοινωνία που αν ξεκωθεί, ξεσηκωθεί και μόνο μέσα από εκλογέ. Στο χέρι είναι του λαού την πολιτική ηγεσία που βρίσκεται παρακμή να την αλλάξει με νέο πολιτικό προσωπικό και νέα πολιτική ηγεσία. Το είπαμε και την άλλη φορά. Ναι. ναι. Και μάλιστα επικαλεστήκαμε ότι αυτό είναι το απολύτω ανθρωπίνο υγιέ. Και μάλιστα το αναδείξαμε και σε επίπεδο δικαιοσύνη και είπαμε ότι ο καλό δικαστή δεν δικάζει αυτόν που θα εγκληματίσει, αλλά αυτόν που ήδη έχει με αποδεικτικά στοιχεία εγκληματίσει. Οπότε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό που βιώνουμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι χωρίς να έχουμε την βιασύνη, δεν ενδείκνεται αυτή, να καταγγέλουμε από τώρα αυτούς που θα έρθουν. Διότι αυτοί τουλάχιστον είναι αθωότεροι των ήδη υφισταμένων. Αθωότεροι. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον είναι αθωότεροι μέχρι αυτό το χρονικό σημείο. Θέλω λίγο, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να διαχωρίσουμε αυτό που μπορούμε σαν γενική έννοια να το βαπτίσουμε πολιτική εκτροπή από αυτό το οποίο αναφέρουμε ως χρηματισμό. Διότι όταν μιλάμε για εξαγορά, προφανώς και μιλάμε για εξαγορά με χρήματα. Ή όχι. Γιατί θα μπορούσε ένας πολιτικός να μου πει, ξέρεις, ναι, προφανώς υπήρχε ωφέλεια, προέκυψε, διότι το ανέφερε μόνο σε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μετά αμέσω τον είχαμε πρόεδρο τη Δημοκρατίας. Δημοκρατία. Ενώ πρόσφερε ή φάνηκε ότι του φύγει ο Κατσίκη, μετά τον είχαμε πρόεδρο. Άρα θεωρώ ότι αυτό όντω είναι εκτροπή. Ότι υπάρχει μια διαφαινόμενη ή μια εξόφθαλμη κατά κάποιου εκτροπή. Εξαγορά. Εδώ έχουμε το φαινόμενο τη εξαγορά. Εκεί μπορεί να μα φέρει μερικά ιστορικά παραδείγματα όπου. Φάνηκε, αποδείχθηκε ότι τα πήρανε, κυριολεκτικά έτσι όπω το λέει ο λαό. Τα πήραν. Ευγέννη, Εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Κανεί δεν δίνει αποδείξει. Ναι, Θε να πει αν υπάρχουν αποδείξει και επιταγέ. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Κανεί δεν καταδικάστηκε μέχρι σήμερα στη χώρα μα μετά το 50 σε ό,τι φορά αυτό το επίπεδο. Μόνο ο Γιώργο Μαύρο κατήγγειλε τότε τον Τον Πάπα. Καμιά άλλη φορά. Όταν μιλάμε για πολιτικέ εκπροπές, δεν πρέπει απαραίτητα να τι συνδέουμε με χρηματισμό. Είναι μεγάλη παρεξήγηση. Να την κάνουμε το διαχωρισμό. Εμένα Εγώ, η άποψή μου είναι ότι θέλω δεδομένο ότι έχουμε πολιτικά ανταλλάγματα. Τα οποία μπορεί να ψήφαρα, καταλήγουν ναι. σε αξιώματα που πολιτικά έχουν ανταλάγματα, Πολιτικά ανταλλάγματα, εκβιασμού, πιέσει, Αυτό το θεωρώ εύλογο να συμβαίνει. Το θέμα του χρηματισμού, για σήμερα, στη σημερινή πολιτική κατάσταση, είναι θέμα που θα αποδειχθεί. Μάλιστα. Ναι, Η ναι, κυρία ναι. Εισαγγελέα ναι. κάνει έρευνα. Καλά. θα δεν ξέρω, Δεν ξέρω τι έρευνα κάνει ο Εισαγγελέα. Δεν έχω... επίτρεψε μου. Δεν έχω δεδομένα. Εμένα. Yeah. Όχι, να το απαντήσω κι εγώ πολύ τη σήμερα. Να πω ότι δεν εμπιστεύομαι πλέον ούτε τον προναφερθέντα, τον όποιο τέλο πάντων Εισαγγελέα, διότι πιστεύω. Και το πιστεύω ακράδαντα ότι αν είχαμε πραγματικά υγιή πρόθεση, θετική προαίρεση, θα είχαμε τελειώσει με τη διαφθορά. Θα είχαμε τελειώσει. Μπορεί να ήμασταν σε μια μαφιόζικη σύγκρουση, να είχαν βγει όπλα, φανερά όπλα, αλλά θα είχαμε τελειώσει. Δεν θα κλέβανε κάποιοι έτσι όπω κλέβουνε ε, 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 αυτονοήτω ότι θα μείνουν απειρόβλητοι και ατιμόρυτοι. Θέλω και να ρωτήσω εξαιρίες. λοιπόν. Ναι, ναι, θέλω να ρωτήσω το εξή. Όταν βγαίνει σήμερα πολιτικός και μιλάει για επιχειρηματίες οι οποίοι έρχονται και μπαίνουν στα πολιτικά πράγματα. Ο επιχειρηματίας ποιο άλλο μέσο να έχει να μπει στα πολιτικά πράγματα εκτός από το να κουβαλάει μια, ένα μπλοκ επιταγών ή κάποια φράγκα μέσα σε πάμπερς, σε κούτες από πάμπερς. Τα θυμάσαι και αυτά. Άνθρωποι του καιρού ήμασταν και τότε. Οι επιχειρηματίες, οι καταγγελόμενοι, αυτοί που τώρα, σήμερα, ο Τσίπρας μίλησε φανερά για εμπλοκή επιχειρηματιών. Ο Δραγασάκης το είπε ακόμη πιο φανερά. Βέβαια, ονόματα δεν αναφέρουν. Αλλά μπήκε ο Καμένος μετά, ο οποίος συνηθίζει να λέει και ονόματα, γιατί αυτό θεωρεί ότι πρέπει να πράξει. Και εγώ προσωπικά το εκτιμώ, διότι δεν μπορεί να μιλά πρώην Πρωθυπουργό και να λε συνταβατσίδε και αυτονοήτω να θεωρεί η κοινωνία ότι υπάρχουν, εφόσον το λέει ο Πρωθυπουργό, αλλά να μην μα λε και πέντε ονόματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τύποι δεν διαχειρίζονται χρήματα, δεν φέρνουν χρήματα. Πώ αλλιώ μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιο, Τι κατήγγειλε τελικά ο Τσίπρας και ο Δράγκα πριν από λίγο καιρό, Και είναι αυτό, αυτή τη στιγμή αυτό. Ε, σε... Προκαλεί την εισαγγελική. Προκαταρτική. Ναι. Μα εδώ και ένα μήνα, Όλε οι εφημερίδε και όλα τα ΜΕΠΣΤΟ αναφέρονται στο θέμα αυτό. Εδώ και ένα μήνα. Αυτό να είναι όλοι και... αναφέρονται στο θέμα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και μια τεχ... μεθοδολογία εντάξει. Γιατί ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τώρα για τα συμφέροντα αυτά. Εγώ όμω ρωτώ ακόμη πιο άμεσα. Αυτοί τελικά που μίλησαν γι' αυτό δεν κατήγγυλαν. Όχι εμέσω πλήν, αφού αλλά άμεσα δεν κατήγγυλαν. Ε... χρηματισμό. Δεν ναι, Βγέννη, εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου ούτε δικογραφίε, ούτε έχω υπόψη μου τα δεδομένα που έχουν. Όλοι αυτοί. Υπάρχει μια έρευνα προκαταρτική. Ναι. Σήμερα ο κ. Κωνσταντόπουλο έχει μεγάλη κουλτούρα πολιτική και νομική. Ε, εκτιμώ ότι θα βρεθεί κάποια άκρη. Πιστεύω ότι η προκαταρτική κάποια θα καταλήξει. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου τι συνέβη τώρα. Όμω είναι γεγονό ότι εδώ και ένα μήνα όλα τα μιμιέψη αναφέρονται στο γεγονό αυτό. Εκεί αναφέρθηκαν και κάποιοι πολιτικοί σημερινοί. Το θέμα είναι. Πώ και γιατί επενέβη τώρα η κυρία Εισαγγελία του Αλίου Πάγο, από τη στιγμή που μια σειρά από θέματα μεγάλα καταγγέλλονται όλο αυτόν τον καιρό, όλα όλα τα χρόνια. Ούτε ποτέ υπήρχε τέτοια παρέμβαση μέχρι σήμερα. Γιατί συνέβη τώρα, Μάλιστα. Τότε, εγώ υποθέτω, ω πολίτη που έχω ακόμη το ελεύθερο τη δική μου άποψη, ότι είχαμε παραγγελιά στην παραγγελιά. Δηλαδή, κάποιοι παραγγέλνουν αυτό που θα παραγγείλει μετά ο αρμόδιο. Επί του, του θέματο. Τι άλλο να υποθέσω, τι πρέπει να πω. Κάτι πρέπει να πω στον κόσμο. Δηλαδή, πώ το καταλαβαίνω. Όταν βγαίνει ο Τσίπρα, όταν βγαίνει ο Δαργασάκη, όταν βγαίνει ο Καμένο, όταν βγαίνουν τέλο πάντων κάποιοι διαχρονικά όπω ανέφερε και λένε ότι έχουμε παρέμβαση επιχειρηματιών. Τι σημαίνει αυτό, πώ έρχεται ο επιχειρηματία. Ο επιχειρηματία έρχεται πάντα με μία βαλίτσα φράγκα. Δεν έχει άλλε δυνατότητε ο επιχειρηματία, ούτε το γνωστικό του επίπεδο είναι φτασμένο. Πολιτικά εκεί όπου πρέπει για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση και να τη διαχειριστεί με ωριμότητα πολιτική, ούτε τίποτα. Παίρνει τα φράγκα του, ο μάκη έρχεται και λέει: Πάρτα, θέλω αυτό. Και έχουμε τι φωτογραφικέ διατάξει και έχουμε αυτά που νομοθετούν μετά τα μεσάνυχτα και έχουμε όλα αυτά. Βλέπει ότι τα λέω κι εγώ δημόσια. Γιατί αν κάποιο πάει να καταγγείλει εμένα, είναι ο, ο, ο απόλυτο υποκριτή γιατί δεν σέβεται αυτό που καταγγέλει η διακοινωνία. Λοιπόν. Θα πάμε για κάποιε διαφημίσει, θα επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα. Επαναλαμβάνω, απευθυνόμενο προς τον κόσμο που μα παρακολουθεί, ότι είναι από αυτά που δεν συνηθίζουν να συζητιούνται. Έχουμε του λόγου μα. Τα φέρνουμε εδώ λοιπόν στην τηλεοπτική επιφάνεια. Και βεβαίω η τελική παραλήπτευση είστε εσεί οι ίδιοι. Εσεί θα βγάλετε και τα συμπεράσματα σα. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. <σχελίου>